Να πω και το άλλο. Εν είμαστε στην άξη να κυβερνηθούμε μόνοι μας. Mm-hmm. Ο ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου. Ήταν βίαιο και καθυστέρησε πολύ η λήψη κάποιων διορθωτικών μέτρων, γιατί ανέβαλε η κάθε κυβέρνηση τη λήψη μέτρων, φοβόντουσαν το πολιτικό κόστος. Ενώ υπήρχαν λύσεις οικονομικές που θα ήταν λιγότερο οδυνηρές από τη σημερινή. Νομίζω οι πολιτικοί να τα κλείσουν και να πας σπίτι τους. Να κλείσουν το μαχαζί. Τα κατέστρεψαν όλα, να άφησαν τίποτα. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Ούτε στην Κύπρο πλέον δεν τσιπάνε. Είμαι ο Αρτούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάτρια, η βασίλισσα του Σαρδάμ, Ντανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Μόνα μου ρε, τώρα που παρατηθήκε με γεννάκης μας, ποιος θα μας διάδαμε έτσι έμπνευση, τηλεθέαση, α? Ποιος θα μας τα διά του τα ούλα πίστη στον τίμιον αγώνα μας. Αγάπη μου Τζεσού, αφού είπεν το, έχει δυο καρακλές και παρατείτε που την μια που έχει ηλεκτρική τέλος πάντων. Α, την καρακλή της ΕΔΕΚ. Ακριβώς, και μην είσαι του η άλλη που είναι πουπουλένια. Που την Προεδρία της Βουλής. Ω, ύβρεστο. Ήδρατο. Θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου γιατί τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παρουσιάσει το θέμα με έναν εντελώς λαθασμένο τρόπο που ουσιαστικά με αφήνουν εκτεθειμένο και λυγούμε πραγματικά για αυτόν τον τρόπο που έχουν ενεργήσει τα περισσότερα μέσα. Ηρέμησε, μπορώ να σε βλέπω έτσι. Πρέπει να λύσουμε άμεσα το ζήτημα με τον συναγωνιστή Σαρίκα. Το αντιλαμβάνομαι, συναγωνίστρια Ρούλα. Πρόεδρε μου, το κόμμα μας σούζεται επικίνδυνα. Ζητούνται ευθύνες, ζητούνται παρετήσεις. Τα τιενούλη που σουζούμαστε εδώ μέσα, συναγωνίστρια. Μήπως έχει ζητήσει κανείς την παρέτησή μου. Ναι, πρόεδρε μου. Μα αντιλαμβάνεσαι, συναγωνίστρια Ρούλα, σου λέω το πουλά, ότι κάνουν μας πραξικόπημα. Η Χούντα δεν θα περάσει. Δεν θα αφήσουμε το κάστρο της ΕΔΕΚ να πέσει. Βεβαίως και δεν θα αφήσουμε τίποτε, πρόεδρε μου. Θα προτάξουμε ό,τι έχουμε. Εγώ τα στήθη μου και εσύ την τρικέφαλη ενάντια στους πραξικοπηματίες. Μαζί, Ρούλα, μαζί.
να τσακιστεί και να έρθει αμέσως ο συναγωνιστής Σαρίκας. Να λύσουμε το πρόβλημα παραφθά, συναγωνίστρη. Γεια σου, συναγωνιστή πρόεδρε. Καλώς τον συναγωνιστή, Σαρίκα. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίζουμε. Μα ποιο είναι το πρόβλημα, πρόεδρε? Μα περιμένεις με, εσύ είσαι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι είμαι για το πρόβλημα, πρόεδρε. Μα δεν βλέπεις, πρόεδρε μου, ότι δεν αντιλαμβάνεται ο αχαϊρευτός. Το αντιλαμβάνομαι, συναγωνίστρια Ρούλα, ότι δεν αντιλαμβάνεται. Μα συνειδητοποιάζω, ξανά συνειδητοποιάζω ότι τούτα τα ρεζιλίκια με την ασυλία κατουρούν μας χίλιολα. Πρόεδρε μου, εγώ έχελα να δάρω την ασυλία μου. Είναι η δικηγόρη μου που είναι έλαβες. Πρόεδρε μου, θέλει να σου σπάσει τα νεύρα σου. Έτσι να βγάλω το τακούνι και να σου δώσω μας τι κελέ. Δεν αντιλαμβάνεται. Συναγωνιστή Σαρίκα, μήπως ήρθε η μεγάλη στιγμή να θυσιαστούν οι ολίγοι, δηλαδή εσύ για να σωθούν οι πολλοί? Δηλαδή το κόμμα μας, μίλα. Πρόεδρε μου, με στιγμή με ώρα ήρθε. Κόμμα μπολάνο, κόμμα εντρίσιο. Κάνει πως δεν αντιλαμβάνεται να με κάνει να συγχυστώ για να χαλάσω σε την κόμμωση μου. Το βλέπω, συναγωνίστρια. Ρε μα, περιπέσεις με ρε. Ακόμα να σου πω, νομίζω ότι ήρθε η μεγάλη στιγμή να... μεταξύ μας, άντρα προς άντρα, πάθιο προς πάθιο. Ακόμα να σου πω, αγαπητέ μου. Μήπως κατά λάθος λέω και δεν θα διαρρεύσει προς τα έξω. Μήπως έβαλες ολίγο το δάχτυλο σου μέσα στη πίζα με το μέλι και το ανακάτωσες πολλά σένα. Πρόεδρε μου, ειλικρινά θέλω πολλά να σου πω. Επέμας ρε που να σου πουν οι μούλοι να σου πούσει. Δεν μπορώ, κολλείω μου. Κολλείεσαι, ρε, εσείς τίποτε μωρό, είδε και κολλείεσαι όλα. Όχι, πρόεδρε μου, έχω βουλευτική ασυλία. Χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του είπε μην παραιτηθείς. Τον κάλεσε, ναι, και οι βουλευτές να μην παραιτηθεί. Τώρα η Πάφος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε άλλες επαρχίες και κυρίως στη Λευκωσία, γιατί η Λευκωσία μαγειρεύει συνήθως παραπάνω πράγματα παρά οι επαρχίες. Δεν ξέρω. Ναι, όλοι μαγειρεύουν. Στα κόμματα όλοι μαγειρεύουν. Ναι, όλοι μαγειρεύουν. Λοιπόν. Με φύγαν ένας σας. Διαφημίσεις. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men, ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Κάποια πράγματα είναι φτιαγμένα για να είναι μαζί. Λάκτα και Όρεο. Η πιο αγαπημένη σοκολάτα μαζί με το διασημότερο μπισκότο του κόσμου. Λάκτα Όρεο. Γιατί υπάρχει αγάπη. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου. Ρε αγαπούλες, μα είναι τα πατσαρκά έπεσε στην Πάφο από τον παφητικό λαό. Να Παναία μου, είναι έτσι πράγμα. Ευκάλαν το φέδωναν του συναγερμού και πετάξα υπόψη όπως το σύλλον των άλλων των υποψηφίων της Τριμερούς. Καλά μάνα μου, τον το βασιλιάδιν που έβαλαν τα κέλτα δικό και δεκ, ποιον ήταν το πρόβλημα του? Αγάπη μου και εσύ, get a life, εν τον ήξερε η μάνα του, εν είσαι εγκα facebook ο άνθρωπος, κατάλαβες, α? Και από ό,τι άκουσα, στην τελευταία του συνάντηση, την ώρα που πήγαινε και αμέσως κατέβηκε, άρχεψε να αγκαλιά και φιλιά με τον Βέργαν του Δίκο, το Σαρίκαν της ΕΔΕΚ, κάτι άλλο που τούν τους δημοτικούς συμβούλους που τώρα είναι υπόδικοι, κατάλαβες. Αναγκαστικά ο παφιακός λαός ήταν εκεί, το είδε αυτό το πράγμα και τον ετοιμώρησε. Μα καλά είναι το φτιανούς του. Είναι που με ρώτασε εμένα, ρώτα τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο που τον επρότεινε. Πέμες τώρα Νικόλα μου, πέμες τι μας έκαμες, όχι εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που όλον αυτόν τον καιρό με στήριξε σε αυτή την δύσκολη πορεία για να φτάσω μέχρι εδώ. Την γυναίκα μου Λουίζα, την κόρη μου, τον γιο μου που ταλαιπωρήσαμε και γεννείται σε 25 μέρες και τον είχαμε σε καθημερινό προεκλογικό αγώνα. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή.
Ουφ, Παναγία μου, ρε άντρε μου, Παναγία μου, σηκώστηκε η πίεση μου με τούτη την αγωνία για τις εκλογές στην Πάφο Σιόρ. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε, πρέπει οπωσδήποτε. Δήμαρχος Δαφκιό, φέλω να μας τέλειωσε. Πρόεδρε μου, μην ανησυχείς καθόλου, θα τις κερδίσουμε. Θα τις κερδίσουμε, πρόεδρε μου, ξανά πέσουμε μες στην έδρα μας. Πέσουμε εντός έδρας. Έφαμε και τούτη υπόθεση με τους κουμπάρους Σιόρ. Έτσι, χρειάζομαι μια νίκη να. Να τονωθεί το ηθικό μου, να βελτιωθεί η εικόνα μου, Σιόρ. Πρόεδρε μου, μην ανησυχείς. Έχουμε την καλύτερη ομάδα. Mm. Θα τις νικήσουμε τις εκλογές. Μην ανησυχείς, πρόεδρε μου. Εντός. Ευκήγαν τα αποτελέσματα, Ανδρέα. Ναι, ναι. Ο Φέδωνας εξασφάλισε 4.609 ψήφους, ποσοστό 49%. Και να ψάξω τον πρόεδρε μου ότι ο Φέδωνας εμφανών παιχτούδι, ταλέντο. Ο Ανδρέα μου είναι πολλά καλός, πάρα πολλά καλός. Πολλά καλός, πρόεδρε μου, πολλά καλός. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Τι μειονέκτημα, πρόεδρε μου? Ένα κουμπάρος μου. Να τον κάμουμε, πρόεδρε μου, να τον κάμουμε. Πρώτος και καλύτερος, ο κύριος Αμπέροφ. Έβγαινε πάνω στα αεροπλάνα. Έβγαινε πάνω στα αεροπλάνα και έλε, εγώ θα σας κλείσω. Ουί! Τούτος ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος ξεχνά γρήγορα. Ο κύριος Αβέροφ και οι υπόλοιποι υπουργοί έναν ωραίο σχεδιασμένο έγκλημα. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς είναι ένας τόπος που βρωμά. Πρόστιχη και αδίσταχτη. Ουί! Είστε υπουργός, πολιτικός, δήμαρχος ή απλά μέλος της ΚΟΟΠ. Τώρα παρανομήστε άφοβα. Οι κεντρικές φυλακές έχουν φυλάξει ένα κελί σουίτα ειδικά για σένα. Το κελί διαθέτει free wifi, ανατομικό στρώμα, τηλεόραση πλάσμα και μια ηλιόλουστη βεράντα με θέα το γήπεδο των κεντρικών φυλακών. Το πρόγευμα σερβίρεται από τους βαριάνους στο κρεβάτι σας κατόπιν δικής σας επιθυμίας. Παρανομήστε ελεύθερα και εμείς έχουμε μία θέση για όλα τα γούστα. Κεντρικές φυλακές Elite. Ακαριέα. Κουμπάε, αφέ μου, ένα πιστώσω χατζικάν, κουμπάε, αλλάξε καμιά φορά το λάδι της ζέτα, εγώ ξέρω να πάω μικρέ. Εποκόπη μου, εγώ πιστεύω ούτε το καπό της εν τούτα άνοιξε ποτέ. Καλά, κουμπάε, τσακάρε μια φορά την μηχανή. Μα το κόσιν τας πιστώσε μπώνιε, να χαϊό τσιάπα, ο δίπλα μου, τζαμέν της γης, ο μηχανή της ανάποδα, ρε ούλη μέρα μου πάνω της να κορτσινήσουν τα μάνι φορτί, ρε. Απέζω εμ πουδούν της έτσι και ούλη μέρα. Ασύλα ρε κουμπάρε. Και Μάρια, είναι έτοιμο ταυτιό μου. Ας τον κύριο Μανίκο. Και Μανίκο μου, έκαμε το άκα οι τελευταίες ρυθμίσεις μας ταυτιότητο. Αλλάξα σου και η μπαταρία έτσι πλοητικά. Αλλάξε η μπαταρία. Καλά, ποιος σας είπε τώρα αλλάξε η μπαταρία. Αφού είναι στα σκέν και Μανίκο έκαμε γουδ ταυτιότητο. Βρέτε κανένα λεπτό, εμένα με Παϊκό, έβαλα την... Ε, άκουσες να πούσεις πάει, κάρτε τώρα την μπαταρία του γενού, κάτσε, βάρτε πίσω μπαλιά του γύρω, εντάξει. Εντάξει, κύριε Παϊκό, έχει πρόβλημα, έκαμε το γουγού, λαϊσί, αλλά εντάξει. Το δείξω να λειτουργούν οι πόλοι, δεν πας στην μπαταρία, ρε. Λοιπόν, κύριε Παϊκό μου, βάλουμε τον αρνητικό μπόρο δαμέ στο πλήν, το θετικό βάλουμε τον πας στον αντίχειρα και πάμε. Ποιος είμαι? Ο κύριος Πανίκος. Τι να μου κάνω δάμε? Ήθελα να με απειώσεις την μπαταρία του αυτοκίνητου σου 280 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Πόσα ρε! Πόσα είπαμε ρε παιδιά? 500 ευρώ και Πανίκο μου χωρίς το ΦΠΑ. 500. Μπράβο και Πανίκο μου. Μπράβο και Πανίκο. Σε κύριο. Για όνομα του σε ρωτήμα, εσόρτα ρε τούτο ρε. Αφού είναι καλή πατάρια, ε, που του βάλαμε. Παρήχτηκα σε. Πού πει μου σου, ε. Ομούλο ο Λινκά. Τα
Ρε αγάπες, μα ακούσετε τα ηχογραφημένα που έφκαλε στον αέρα ο Τσουρούλης για τα σικέ παιχνίδια? Πόσο μίσος μάνα μου για μωρά 14 χρονών. Αγάπη μου, έτσι ήταν μωρά, ήταν γκούμουνη. Και αυτά τα είπε μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας που τα πολεμίδια και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του νησί. Ακριβώς. Ο Τσουρούλης βέβαια έβγαλε στην επιφάνεια τα μισά. Εμείς σαν πατάτες αντιναχτές θα βγάλουμε στην επιφάνεια τα άλλα μισά που είναι πιο hot. Έλα ρε Κώστη. Μάστρος ρε ο αρχιδιαιτητής σήμερα. Έλα Μάστρε. Ρε τώρα που να πάνε να σφυρίζεις το μάτσο με τους κάτω 15 Πάφος Ομόνια. Ναι Μάστρε. Στην μπλε την ομάδα της Πάφου ρε. Κάμε ένα ανθρώπινο λάθος και εδώ στους απέναρτες, ρε κρίμα, ρε, αγκαρτίσου. Είναι κρίμα οι άλλοι, 13 χρόνων μωρά, ρε Μάστρε. Δεν είναι μωρά, ρε, είναι κουμουνούκια. Ε, ρε, δουλεύει και ο νους σαν, ρε. Να κάνεις τα μωρά των κουμουνών, ένα λάθος και τους αφήγεις με 10 παίκτες για να χάσουν το μάζο εύκολα, ρε. Δεν θα γίνει θέμα. Όχι, ρε, έχω σε καλυμμένο, με φάση. Και ο παρατηρητής είναι μέσα, και οι βοηθοί διαιτητές είναι μέσα, και ο κατσινιέρης είναι μέσα, ρε. Να δουλεύει και ο νόσος άρεγος. Καλά μας, ρε. Αν έχεις πρόβλημα με τον παρατηρητή, πιάς με τηλέφωνο ύστερα. Και με φάσε, ρε. Και η Επιτροπή Διαιτησίας είναι μέσα, και η κόπη είναι μέσα, και ο κότ είναι μέσα. Και αύριο θα πάμε έξω αφάν μαζί, ρε. Γυρνάς, μας, ρε. Γίνεται, ρε, Κώστη, να γυρνά ο μάστρος. Με φάσε, ρε. Φάει μούχτη, ρε. Και ο Μάιρας είναι μέσα, και ο Καρσόν είναι μέσα, και η Καθαρίστρια είναι μέσα. Ρε, εγώ φκιο νόσα, ρε. Λοιπόν, να μας πεις για την ΚΟΠ. Δεν μου να βγαίνω. Για τις έρευνες. Βέβαια, για τις έρευνες, άλλες δούλες, ποιος πανάτη. Μόνο η ΚΟΠ σας έγινε τώρα για οικονομία και δούλα ένα μόνο. Και για την οικονομία. Ποιος πανάτη, ρωτά τι μου θέλετε. Έχετε και τρία πράγματα. Δεύτερη μη. Ναι, είμαι πάντα. Για ποιος πανάτη είσαι. Γι' αυτό όμως την είναι τόση ώρα. Τρία λεωφορεία. Ήλες και ήλοι, καλησπέρα, μην είμαστε νέπις καλά, δε μα ρε. Η μοναγία αθλητική εκπομπή ο κοκκινοχωριό με ψηλότερη τηλεθέαση μέσω εμμόνιμα πόλας έλας ολέτε καλή θέση ο Ντεούρπου. Καλεμένο μας όπως κάθε βολάνου ένας, ο μοναϊκός, ο μέσιος τυχήματος, ο άκτορας της τρογγυλής φιάς, ο προχήτης ταχυνόπιτας. Ε, ταχυνόπιτα να σε χυλήσω. Νιώχω ιδέως αν κάθομαι δίπλα σου. Όχι να σε χυλήσει, με γλύχεις. Μα χωρός ένα κονκάπος έχεις τίποτε σήμερα. Παρέτα, αυτή παρακατά. Πάμε στον κουμπονού. Ούι, μείνει πάμε στον κουμπονού μας. Ερμής Αραδίτχη Ομόνια. Και όλοι καρχωτό. Απόλλων Αντρέα Σαλαμίνα. Άσον καρχωτό. Από Ελίτ Τσάπιο Λίνο, Χέλλο Αγιένο. Άσον καρχωτόν η Ελίτ. Ανόρχωση μου, αέλε με ζού. Είμαι χρονοχή. Δόξα κατ' οκοπιά σε χρήκο άκρε. Έφτα του τη. Άρα νιτζίζω με πάνω του. Απαραγία μου, δεν του. Αεκ Λάρναγκα, αεί ανάπα μου. Άσον καρχωτό. Μα είστε τα χινοπιτά. Έτσι κουβέντα να γίνεται στον αέρα διαεί. Ρε, με τούν την παράγκα ρε κουμπαρέ να μπαίνει και δεν ξυλώνεται λαλείς. Η παραγκούα θέλεις να πεις. Τα παραγκούα ρε. Ρε, τα στημένα. Είναι για τις ακαδημίες που λαλούν ότι τους έπιαγαν. Α, έπιαχα το υπονοούμενο. Είσαι καχύτη, είσαι να με το πιάσεις. Η παραγκούα αχού είναι μόνο για τους U15, οι άλλοι είναι πότε παρχένες. Τίποτε. Μα έλα σου πω, ρε, είναι τα του λαλού U15. Αχού είναι U, έσου. Λάβω σημερινή την κλώμα. Εδώ κάνω σήμα λεφτά, πρέπει να κάνεις έρθω. Τι κατάλαβα. Πρέπει να αρχίσεις. Αγαπητοί πιλότοι, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη λύπη της κυβέρνησης για το κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών. Δεν φταίμε εμείς για αυτό που έγινε, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επίσης, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή συμπάθειά μου προς όλους τους πιλότους για την απώλεια εργασίας τους. Καταλαβαίνω τι νιώθω. Ένιωσα κι εγώ το ίδιο όταν έχασα το τηλεκατευθυνόμενο μου αεροπλανάκι που μου είχε φέρει ο Άγιος Βασίλης όταν ήμουν μικρός. Υπενθυμίζω. Δεν φταίμε εμείς, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ο Γιαννάκης Ομίλου ουσιαστικά έβαλε τον ασθενή μέσα στο χειρουργείο, τον άνοιξε και τον άφησε εκεί για αυτούς που θα μείνουν. Εμείς λέμε ότι ο γιατρός που άνοιξε τον ασθενή πρέπει να παραμείνει. Ναι, πρέπει το να παραμείνει θέμα γιατί... είναι ότι αν έχουμε πέντε χειρουργούς και έχουν πέντε διαφορετικές απόψεις, αυτό... ο ασθενής θα πεθάνει. Μάριος κατά Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Ακούω. Εξύπνησες σήμερα και ενώ ήσουν καλά πριν κοιμηθείς. Είδες τον οργανό του ρεύματος, έπαθε σοκ και χάσεις τη μιλιά σου. Ακούεις με που σου μιλώ όμως. Ακούεις με. Και είσαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να μιλήσεις. Ναι. Μην έχεις εννιά, θα κάνω μία θεραπεία αμέσως. Σε κατάλαβα τι έχεις. Ισμαήλ, μπα. Σύψε. Σύψε. Όχι. Ναι. Όχι. Μπράβο. Έμαθες το όχι. Θα πάμε στον νέτο ρε. Σύψε. Δεν θέλω. Σε πελώς ρε. Άντε ρε και καλή ρε. Μαρία, σε φεύγει ο κύριος 100 ευρώ. Ούτε εγώ τον πιάνω. Ούτε εγώ τον πιάνω. Ούτε εγώ τον πιάνω. Παναγιά μου, εκκλείωσες πολλά. Πολλά. Πρόσεξε να πεθάνεις. Βάλε κάτι. Να νομίσουν ότι είσαι τζιχαντίστας και να έρθουν να σε παίξουν. Καλύτερα. Τελειώσει το βάθο μου. Και περνάμε τώρα σε ερωτικές ειδήσεις. Ζέτα Μιχάλης, Μιχάλης Ζέτα. Μα τι έρωτας ρε αγάπες. Love forever. Τι ταιριά στο ζευγάρι. Παναγία μου, τουπτουπτου να μην τους εμματιάσω. Έχουν και την ερωτική τους στη φωλιά. Άετε την άδετη στάση μέλιας. Continuum babies. Η Ζέτα Μακρυπούλια μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι με τον Μιχάλη είναι μαζί 5 χρόνια αλλά δεν ένιωσε την ανάγκη να παντρευτεί. 5 χρόνια και δεν την ένιωσε κάπου. Προσθέτοντας όμως είπε ότι αν έρθει ένα μωράκι ίσως παντρευτούν. Ναι, ένα μωράκι μπορεί να τους το φέρει ο Πελαργός. Ο Πελαργός. Ναι, αγάπη μου, ο Πελαργός. Ποιος είναι να τους το φέρει, άλλον πουλί. Ο Πελαργός. Ο Πελαργός. Ο Πελαργέ. Ο, καταλαβες. Ο Πελαργός είναι να τους το φέρει. Τσίκλα. Στα ρηχά φαίνεται ότι κινδύνευσε σοβαρά το ένα εκ των δύο συνοδευτικών πλοίων των Μπαρπαρός με την ονομασία Κόφσο. Το συγκεκριμένο πλοίο εξέπεμψε SOS το πρωί, ζητώντας άμεσα βοήθεια και αναφέροντας ότι βάζει νερά. Είχε χτυπήσει σε υφάλους την προέκταση του ακροτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα. Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για έρευνα και διάσωση στην περιοχή επικοινώνησε αμέσως και προσφέρθηκε να σπεύσει προς βοήθεια. Λέμε επειδή είμαι λίγο λέξη το πείσματος. Καλή, δεν ξέρω ανάγκη να κάνουμε έτσι. Να γι' αυτό το ρίχνω. Εντάξει. Η σημερινή ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΔΕΚ αναδεικνύει τα πολλαπλά προβλήματα. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές του ιστορικού και τιμημένου κάστρου της ΕΔΕΚ, θέλω απερίφραστα να σας αναφέρω ότι κάμποσα κοπελούθκια δα μέσα δα στο κόμμα εδώ και καιρό ροκάνισαν την καρέκλα του Προέδρου του κόμματος. Κοιτάξτε πόσο σούζεται η καρέκλα μου. Μα αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι τούτοι ήθελαν να μας σύρουν κάτω. Κανονικά αυτούς τους προδότες θα έπρεπε να τους καταγγείλω με πάσα δελιγμία και εις πάσα κατεύθυνση. Στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Ένωση Πρατηριούχων Κύπρου, σε FIFA και UEFA. Όμως, ο Γιαννάκης Ομίρου δεν βρέθηκε στην πολιτική γονίστρα από τον ουρανό.
δεν είναι ψώνιο και δεν παρακαλεί κανένα. Γι' αυτό φεύγω από το κάστρο της ΕΔΕΚΑ και πάω λέω για τρέλες τις Σεϊχέλες. Καληνύχτα σας. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Ω, Μαγιά μου, μπορεί να ανοίξει την τύχη μας. Μαγιά μου, εντυπωσιάστηκα. Ανατρίχιαζα. Λοιπόν, ο κόσμος του Γιώργου Μητίδη. Παραιτήθηκε ο Ομήρου. Λέει η γυναίκα στο σύζυγο. Και ο σύζυγος απαντά. Μεγάλη απώλεια. Τώρα τι θα βλέπουμε στις πατάτες αντί να χτες. Ωραία. Είναι η σάτυρα. Διαβάσεις. Ναι, το διάβασα, εντάξει. Λοιπόν, δεν ήξερα τι έλεγα. Η σημερινή χιούμορ. Είναι χιούμορ. Είναι σάτυρα, είναι χιούμορ. Ουφου, ξέρεις τι έφανε τον Ομήρου Ντανιελούδα μου. Η αδερφή Ευσταθίου. Ο Λιλίκας. Έβαλαν τον υποψήφιο στις προεδρικές, έκαμε κόμμα, πήρε αξία, ξέρει. Και τώρα να τους φάει. Λάχανον, φτιάχνει τους που τα δεξιά στον Κυπριακό, που τα αριστερά στην εσωτερική διακυβέρνηση. Όμως, εταράξαν τα συστήματα του κύριε Γιαννάκη να χαρείτε για όνομα του Θεού. Μη μας φύγεις. Η ΕΔΕΚ χωρίς Ομήρου δεν θα είναι κάστρο. Θα είναι απλά μια πολυκατοικία. Κάθε Γιαννάκης και κάστρο, κάθε Ομήρου και στρατιώτης, όλα με υποϊρίζεται όλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, γεια σας. Α, μη φύγει κανείς. Ακολουθεί ωραιότατη συνέντευξη με τον Τάσο Τρίφωνο στο τέτα τέτ με τον Γιάννη Μπλούταρχο. Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους στη ζωή. Τελειώνε, πάμε. Ανάσα μου, η ανάσα σου, αστέρι μου, ρίξες τα λασπόνερα. Όμως για όνομα του Θεού, κύριε Ομήρου, με μας φύγεις. Η ΕΔΕΚ χωρίς Ομήρου δεν θα είναι κάστρο. Δεν θα είναι απλά μια πολυκατοικία. Θα είναι απλά μια πολυκατοικία. Είναι απλά μια πολυκατοικία. Μην είσαι και του η άλλη που είναι ποπουλένια. Που είναι πρόεδρος στο... Ανώτατο. Στο ανώτατο... Τζίνο. Της Βουλής. Δεν είμαι λέξη. Μήπως έβαλες το δάχτυλο σου μέσα στη φίζα με τον Έλλην και με κάθεσαι στα πολλά θέλα. Πρόεδρε μου, θέλω πολλά να σου πω. Τηλεόραση, πλάσμα, free wifi και βεράντα με θέα το ηλιόλου στο γήπεδο. Τι άλλο, η Λουφιάνα. Και ηλιόλου στη βεράντα και στο γήπεδο. Κάνει ρε! Είναι στις 9 θα κάνω μία θεραπεία τώρα σε αυτήν την στιγμή. Πάμε ξανά. Ναι. Οι! Οι! Αχί, θα δείξω. Ναι, σίξι. Οι! 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 Μπράβο, πατάτε σαν την αρχή.